Φίλες και φίλοι μας, καλώς ήρθατε. Είμαστε εδώ στην πρώτη προεκλογική συγκέντρωση του ενιαίου συνδυασμού για την Άνδρο, Νέοι Ορίζοντες, όπως αυτός προέκυψε από τη συνένωση των συνδυασμών του υποψηφίου Δημάρχου Θεοδόση Σουσούδη και του... και του Δημάρχου Ιδρούσας Κυριάκου Θωμά. Θεωρούμε το νησί μας ένα αδιαίρετο σύνολο. Ο Καλλικράτης έδωσε την ευκαιρία στους συνδυασμούς μας να συνεργαστούν. Μέσα από έναν ουσιαστικό διάλογο πετύχαμε την ενότητα που έχει ανάγκη η Άνδρος μας. Την ενότητα που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να ξεπεραστούν παλιές αντιθέσεις, στήριοι τοπικισμοί και αδιέξοδοι αναχρονισμοί. Ο συνδυασμός μας, με επικεφαλής τον γιατρό Θεοδόση Σουσούδη, αποτελεί τη μοναδική υπερτοπική πρόταση ελπίδας για όλο το νησί μας. Με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζω τον πρώτο ομιλητή της απόψινής συγκέντρωσης, τον Δήμαρχο Ιδρούσας Κυριάκο Θωμά. Ότι πριν δύο εβδομάδες περίπου που κουβεντιάζαμε μαζί με τον Θεοδόση για τη σημερινή συγκέντρωση υπήρχε ένας προβληματισμός. Αν θα γεμίσει ο χώρος, αν είναι κατάλληλη εποχή. Τελικά αποδεικνύεται ότι ο κόσμος είναι κοντά μας. Όλοι εσείς απόψε αποδεικνύεται ότι θέλετε τον Θεοδόση τον Σουσούδη για δήμαρχο την 1η Γενάρη. Η σημερινή μέρα είναι μια εξόχω σημαντική μέρα για το νησί μας. Δεν είναι απλώς το ξεκίνημα μιας προεκλογικής περίοδου. Είναι μια μέρα που το νησί μας ξεκινάει μια νέα πορεία. Μια ενωτική πορεία που θα το βγάλει από τα διέξοδα του παρελθόντος. Ένας αέρας ενότητας, ένας αέρας προοπτικής μπορεί να ξεκινά από σήμερα για το νησί μας, για την Άνδρο. Ξεκίνησα στα κοινά πριν από 8 περίπου χρόνια, σε ηλικία 33 ετών, έχοντας σαν μοναδικό στόχο να προσφέρω στην Ιδρούσα, να προσφέρω στην Άνδρο. Έγιναν αρκετά όλα αυτά τα χρόνια, αλλά έμειναν και πολύ περισσότερα να γίνουν. Πάντα υπήρχε όμως ένας βασικός λόγος για τον οποίο κινηθήκαμε. Η αγάπη για τον τόπο μας και η αγάπη για το νησί μας. Μέσα σε αυτά τα 8 χρόνια γίναν σημαντικές παρεμβάσεις στο βόρειο κομμάτι της Άνδρου. Ξεκίνησε ουσιαστικά ένας δήμος από την αρχή. Δημιουργήθηκε τεχνική υπηρεσία, οικονομική υπηρεσία, γραφείο ΑΕΒ. Έγιναν πολλά και σημαντικά έργα που άλλαξαν την όψη της βορειοδυτικής Άνδρου. Και ξαφνικά πριν από μερικούς μήνες έχετε ένα νομοσχέδιο που λέγεται Καλλικράτης, το οποίο ουσιαστικά αλλάζει τη δομή, αλλάζει το χάρτη του ελληνικού κράτους. Ο Καλλικράτης, για τον οποίο θα μπορούσαμε να συζητάμε ίσως για ώρες, για μέρες, είναι μια πραγματικότητα και έχει ένα βασικό μήνυμα, το μήνυμα της ενότητας, το μήνυμα ότι οι κοινωνίες πρέπει να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, πρέπει να συζητήσουν, πρέπει να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Οι άνθρωποι λοιπόν της τοπικής αυτοδιοίκησης βρεθήκαμε μπροστά σε ένα δίλημα. Στο δίλημα του να καθίσει κανείς στην καρέκλα του όπως τα προηγούμενα χρόνια, να μην αποφασίσει να κουνηθεί από την καρέκλα του και να θεωρεί ως αυτοσκοπό τη δημαρχία, ως αυτοσκοπό τη συμμετοχή στην τοπική αυτοδιοίκηση, είναι ο ένας δρόμος και υπάρχει και ένας δεύτερος δρόμος. Πολύ συχνά μπορεί να είναι και πιο δύσκολος. Ο δρόμος του να βάλει κανείς το εμείς πάνω από το εγώ
και να πει ότι για το καλό του νησιού θα συζητήσουμε. Θα φτιάξουμε μια ενωτική προσπάθεια που θα πάει την Άνδρα ένα βήμα παρακάτω. Αυτή ήταν και η απόφασή μας. Απόφαση όχι μόνο προσωπικά δική μου, αλλά απόφαση και όλων των συνεργατών μου, τους οποίους οφείλω δημόσια να τους ευχαριστήσω, τόσο για τη συνεργασία που υπήρχε αυτά τα 8 χρόνια, όσο και για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και για την κοινή μας απόφαση να στηρίξουμε το Θεοδόση, να στηρίξουμε μια ενωτική προσπάθεια στο νησί, ώστε το νησί να ταινίσει με άλλο τρόπο την επόμενη μέρα. Μια ενωτική προσπάθεια όμως θα μπορούσε ίσως να μην είχε γίνει μόνο με το Θεοδόση. Θα μπορούσε και με άλλους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χρειάζεται όμως, όπως σας είπα και στην αρχή, τόλμη. Και υπάρχει ένα πρόβλημα στις υπόλοιπες συνεργασίες μέχρι σήμερα. Ότι κανείς δεν βάζει το εγώ κάτω από το εμείς. Όλοι βάζουν σαν θέσφατο ότι πρέπει να μην κουνηθούν από τη θέση του Δημάρχου. Έτσι όμως δεν μπορεί να γίνει ενότητα. Έτσι όμως κανείς δεν εννοεί πραγματικά τη συνεργασία. Έτσι το νησί δεν μπορεί να πάει προς τα μπρος. Είπα και πριν ότι την 1η Γενάρη το νησί μας θα έχει να αντιμετωπίσει μια καινούργια πραγματικότητα. Έχει την υποχρέωση να αφήσει πίσω του το χθες και να κοιτάξει μόνο μπροστά. Έχει υποχρέωση να αντιμετωπίσει το νέο. Και το νέο αντιμετωπίζεται μόνο με νέους ανθρώπους. Το νέο αντιμετωπίζεται με άφθαρτους ανθρώπους που είναι διατεθειμένοι να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους για να προσφέρουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και μια τέτοια περίπτωση είναι και ο Θεοδόσης, και με ένα θερμό χειροκρότημα θα πρέπει να του δώσουμε τη δύναμη να συνεχίσει παρακάτω. Εγώ με την όποια πείρα μου, με τους συνεργάτες μου θα σταθούμε δίπλα του. Θα τον βοηθήσουμε για όσο μας χρειάζεται. Για όσο ο βασικός στόχος είναι η Άνδρος να πάει καλύτερα. Για όσο πιστεύουμε και πιστεύει ότι οι ανταγωνιστές δεν είναι τα διάφορα χωριά της Άνδρου. Δεν είναι οι άνθρωποι με διαφορετική ταυτότητα. Δεν είναι οι άνθρωποι με διαφορετικό χρώμα. Για όσο πιστεύει ότι οι ανταγωνιστές της Άνδρου είναι η κακιά δικιά μας όψη. Είναι το παρελθόν μας. Είναι πιθανόν τα άλλα νησιά τα οποία εδώ και χρόνια έχουν λύσει βασικά τους προβλήματα και είναι έτοιμα να πάξουν τις καινούριες ευκαιρίες. Θα είμαστε δίπλα τους σε αυτή την πορεία, θα τον στηρίξουμε και είμαι βέβαιος ότι το νησί θα πάει καλά τα επόμενα χρόνια. Τι πρέπει να κάνουμε όμως όλοι εμείς? Δεν πρέπει απλά να συμμετέχουμε σε ένα προεκλογικό αγώνα. Δεν πρέπει απλά να ζητήσουμε από το διπλανό μας να ψηφίσει το Θεοδόση. Δεν πρέπει απλά να πάρουμε τη νίκη στις επόμενες εκλογές, η οποία, επιτρέψτε μου να πω ότι από την απόψινή συγκέντρωση 21 Αυγούστου εν μέσω του καλοκαιριού τη θεωρώ δεδομένη και τη θεωρώ σίγουρη. Έχουμε υποχρέωση να περάσουμε το μήνυμα στην κοινωνία ότι το νησί μας είναι ενωμένο, ότι το νησί μας έχει δυνατότητες, ότι το νησί μας για αρκετά χρόνια δεν μπόρεσε να αναπτύξει αυτό που μπορούσε, δεν μπόρεσε σε όλους εμάς τους μόνιμους κατοίκους να μας δώσει την Άνδρο που όλοι ονειρευόμαστε. Η κίνησή μας πιστεύω ότι δείχνει τον δρόμο. Δείχνει τον δρόμο της ενότητας, δείχνει τον δρόμο της προοπτικής. Δείχνει τον δρόμο που όλοι εμείς που αγαπούμε την τοπική αυτοδιοίκηση, που δεν την αντιμετωπίζουμε σαν όχημα, σαν αυτοσκοπό, αλλά σαν μέσο, μπορούμε να ακολουθήσουμε. Πρέπει και απόψε να βγάλουμε ένα βασικό σύνθημα. Ένα σύνθημα που θα μπει στις ψυχές μας, ένα σύνθημα που θα το μεταφέρει ο καθένας μας στην γειτονιά του, στους φίλους του, στους συγγενείς του. Μαζί με το Θεοδόση γυρίζει η Άνδρος σελίδα. Αφήνει πίσω το χθες και προχωράει σε μια καινούργια μέρα. Θεοδόση.
Ανδριώτισσες και ανδριώτες, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, για τη στήριξη και τη συμπαράστασή σας στον κοινό μας αγώνα. Ευχαριστώ επίσης ιδιαίτερα τον Κυριάκο Θωμά, τον Δήμαρχο Ιδρούσας και τους συνεργάτες του που ανταποκρίθηκαν θετικά από την πρώτη στιγμή για την ενότητα των δύο μεγαλύτερων περιοχών του νησιού. Καιρός πια να ενώσουμε το νησί μας σαν ένα ενιαίο σύνολο, έτσι ώστε να κάνουμε πραγματικότητα ένα καλύτερο επίπεδο ζωής για τους ανδριώτες. Η πολιετής εμπειρία του Κυριάκου Θωμά στα κοινά και η δυναμική ανανέωση που εκφράζει ο συνδυασμός μας είναι η μοναδική συμμαχία που μπορεί να εγγυηθεί ένα μέλλον με σοβαρές προοπτικές για την Άδρο. Πάνω απ' όλα όμως, σας είμαι ευγνώμων που πιστεύετε σε εμάς και στην αλήθεια των προθέσεών μας. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Άδρο. Ανατράφηκα με τις αρχές και τις αξίες της αντριώτικης οικογένειας. Λάτρεψα τη γεννήτηρά μου σαν παιδί, σαν έφηβος. Και σαν ενήλικας, αποφάσισα πλέον και επέλεξα να ασκήσω εδώ το επάγγελμά μου. Να δημιουργήσω οικογένεια και να μεγαλώσω τα παιδιά μου στο αντριώτικο περιβάλλον. Ως ανδριώτης, πάντα ήθελα την Άδρο της γνωστοσύνης, την Άδρο του πολιτισμού, την Άδρο της φυσικής ομορφιάς να αποκτά τη θέση που της αρμόζει. Γι' αυτό ασχολήθηκα και πριν από 4 χρόνια με τα κοινά. Φίλες και φίλοι, ας μην γελιόμαστε. Τα τελευταία χρόνια η ποιότητα ζωής υποβαθμίζεται συνεχώς. Απέναντι στα μεγάλα ζητήματα, η μέχρι τώρα Δημοτική Αρχή κράτησε παθητική στάση. Ο χρόνος διώγωνε τα προβλήματα. Ποιος θα έδινε τη λύση? Αυτό είναι ένα τόσο απλό ερώτημα. Και αυτό με έκανε να δηλώσω υποψηφιότητα σαν δήμαρχος πλέον σε αυτές τις εκλογές. Με τη δική σας συμπαράσταση, από την πρώτη στιγμή και με τη δική μου ισχυρή θέληση να προσφέρω ενεργά στην Άδρο, αποφάσισα να ξεκινήσω αυτόν τον αγώνα με μόνο σκοπό την Άδρο που όλοι ονειρευόμαστε, την Άδρο που όλοι θέλουμε. Για να πετύχουμε αυτό το στόχο, χρειαζόμαστε δύο πράγματα. Πρώτον, αυτοί που θα δουλέψουν να θέλουν, να ξέρουν και να έχουν όρεξη για πολλή δουλειά. Δεύτερον, να μην είναι φυγόπονοι. Τα νέα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν με παλιούς τρόπους. Είμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε μία νέα προσπάθεια και θα δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη για μια πολιτική αρχών. Θέλουμε να ξεπεράσουμε το παροχημένο μοντέλο πολιτικής όπου συνδυασμοί στείνονταν τις τελευταίες εβδομάδες και πρόσωπα συμπορευόντουσαν χωρίς κοινούς στόχους. Πρέπει να δίνουμε κάθε μέρα εξετάσεις πάνω σε αυτό. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να ενώσουμε όλη την Άδρο. Δεν αρκεί να μιλάμε για το νέο, χρειάζονται πράξεις. Πρώτη μας ενέργεια. Ξεκαθαρίζουμε τους στόχους και ιεραρχούμε τις προτεραιότητες. Δεύτερη, η ανοιχτή πρόσκληση σε όσους πρεσβεύουν το νέο ή θα ήθελαν και σε όσους, συγγνώμη, έχουν διάθεση να προσφέρουν. Μέχρι σήμερα η Δημοτική Αρχή είχε τις ευκαιρίες, είχε τους πόρους, είχε τις δυνατότητες να βγάλει την Άδρο από τη στασιμότητα. Δεν είχε όμως την ικανότητα να το κάνει. Με κάθε απόφαση ολιγορίας που έπαιρνε, υποθήκευε πολλαπλάσια το μέλλον του νησιού και το δικό μας. Ποιος μπορεί να πει ναι σε τέτοιες πρακτικές? Κάποιοι βλέπουν αδιέξοδο ίσως απέναντι σε αυτή την αδράνεια. Εσείς και εμείς που μαζευτήκαμε σήμερα εδώ βλέπουμε τις λύσεις. Και πρώτη λύση είναι να φωνάξουμε «Φτάνει πια! Τέρμα η στασιμότητα!». Δηλώνουμε εξ αρχής αντίπαλοι που αυτοί με τις πολιτικές τους επέτειναν τη διοικητική και κοινωνική διαίρεση του νησιού. Είμαστε αντίπαλοι με τις παλαιοπολιτικές μεθόδους που άφησαν την Άδρο να παρακμάσει. Όλοι εμείς θα δώσουμε τη μάχη για να ανοίξουμε νέους δρόμους, νέους ορίζοντες. Όλοι μαζί θα κάνουμε μία νέα αρχή. Μιλήσαμε από την πρώτη στιγμή για συνέπεια και υπευθυνότητα. Με αυτή τη συνέπεια, με δυναμισμό και ιδανικά που προσδιορίζουν και την ιδιωτική μας ζωή, όλοι εμείς τραβούμε μία γραμμή στα μέχρι τώρα πεπραγμένα. Προχωράμε μπροστά, γυρίζουμε σελίδα και προσφέρουμε στην Άδρο. Μην νομίζετε ότι θα αναλώσουμε όλο τον αγώνα για να διαπιστώσουμε μόνο τα προβλήματα. Ούτε θα αναλώσουμε όλο τον χρόνο μόνο για να θέσουμε οράματα.
Οι συνθήκες έχουν αλλάξει και αποζητούν μόνο μία απάντηση. Πολλή δουλειά και έργα στην πράξη. Η νέα πολιτική που προτείνουμε ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες που βλέπουν το νησί μας σαν ένα σύνολο. Κινητοποιούμε όλους και αξιοποιούμε τα πάντα. Είμαστε αρκετοί για να πορευτούμε όλοι μαζί και όχι για να διαιρούμαστε ακόμα περισσότερο. Είμαστε νέοι, αλλά έχουμε και την εμπειρία. Μάθαμε από τις σπουδές μας, αλλά μάθαμε και από την καθημερινότητα. Έχουμε ξεκινήσει μία προσπάθεια ενότητας. Κάποιοι ανταποκρίθηκαν, άλλοι όχι. Η πολιτική μας δίνει έμφαση σε δύο βασικούς άξονες. Την οικονομική ανάπτυξη και τα έργα υποδομής. Και οι δύο άξονες αφορούν και τις τρεις μεγάλες περιοχές του νησιού μας. Ακόμα έχουμε σκύψει σε δύο τομείς που απασχολούν ιδιαίτερα την κοινωνία μας. Την υγεία και τον αθλητισμό. Φίλες και φίλοι, για μας η οικονομική ανάπτυξη της Άνδρου είναι ταυτόσιμη με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ανδριώτικων επιχειρήσεων. Η πολιτική που προτείνουμε εστιάζει σε δράσεις όπως σωστή διαφήμιση των επιχειρήσεων, βελτίωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, προβολή και προώθηση των τοπικών μας προϊόντων. Η πρωτογενής παραγωγή στο νησί μας αποτελεί χρυσή ευκαιρία για ανάπτυξη. Εμείς δίνουμε βάρος στην προσέλκυση κεφαλαίων, ιδιωτικοί και δημόσιοι πόροι, ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης είναι η λύση ώστε να ξαναβεί η γεωργία μας σε παιδεία όπου το νησί έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Δίνουμε προσοχή στις παραδοσιακές καλλιέργειες και στη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων. Πυλώνας όμως της ανδριώτικης οικονομίας είναι και ο τουρισμός. Η Άνδρος απέχει μόλις 2 ώρες από την Αθήνα και αυτό είναι ένα ασύγκριτο πλεονέκτημα για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού. Ιδίως τώρα, όπου η οικονομική κρίση περιόρισε πολύ την αγοραστική ικανότητα των τουριστών. Η εμπειρία μας έχει δείξει πως η ανάδειξη της τουριστικής ταυτότητας του νησιού είναι ένας δρόμος που περνά εκτός των άλλων και μέσα από την επένδυση στο συνεδριακό τουρισμό και σε άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως είναι ο θρησκευτικός και ο πολιτιστικός. Είναι τομείς της τουριστικής οικονομίας όπου εξασφαλίζουν την έλευση στην Άνδρο επισκεπτών υψηλού επίπεδου, υψηλού εισοδήματος και οι οποίοι διανυκτερεύουν αρκετές ημέρες ενώ καταναλώνουν προϊόντες της τοπικής μας κοινωνίας. Ταυτόχρονα προσελκύουμε μεγάλα ιδιωτικά κεφάλαια για τη δημιουργία σύγχρονων τουριστικών εγκαταστάσεων και συνεδριακού κέντρου. Προτάσεις υπάρχουν και μάλιστα από ντόπιους επενδυτές. Εμείς, ως ο αυριανός Δήμος Άνδρου, είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε ξεπερνώντας εμπόδια και γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες. Μιλήσαμε για την ανάδειξη του πολιτιστικού τουρισμού. Για να γίνει αυτό, εμείς γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε από το ξημέρωμα κιόλας της ημέρας μετά τις εκλογές. Να αναδείξουμε την ιστορία μας. Να φέρουμε στο προσκήνιο αρχαιολογικούς τόπους όπως η Ζαγορά, ο Στρόφυλλας, ο πύργος του Αγίου Πέτρου, η Παλαιόπολη, ώστε να δώσουμε το περίγραμμα της αρχαίας Άνδρου. Να φέρουμε στο προσκήνιο το κάτω και το άνω κάστρο, σύμβολο της νεότερης ιστορίας της Άνδρου. Οι πόροι της Άνδρου μας για τουριστική αξιοποίηση όμως δεν τελειώνουν εδώ. Τονώνουμε εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως ο θρησκευτικός. Δίνουμε προσοχή σε μοναστήρια όπως της Παναχράτου, της Αγίας, των Τρομαρχείων, της Αγίας Μαρίνας, χώροι επί στους οποίους επισκέπτονται και περιπατητές μέσα από τα θαυμάσια μονοπάτια της Άνδρου. Εμείς θέλουμε να σας μιλήσουμε με αποδείξεις. Γι' αυτό και με ειδικούς συνεργάτες επεξεργαστήκαμε την πολιτική μας για τον τουρισμό. Θέλουμε η χώρα να αποτελέσει την πολιτιστική άγκυρα της Άνδρου. Εδώ υπάρχουν τα μεγάλα διεθνή μουσεία, το αρχαιολογικό, σύγχρονης τέχνης, τα σημαντικά πολιτιστικά ιδρύματα, το Ίδρυμα Κεδονιέως, η Καΐριος, αλλά και η μεγάλη αρχιτεκτονική κληρονομιά των Βενετών και των Ελλήνων. Στους στόχους μας είναι και η χώρα της ναυτιλίας να αποκτήσει επιτέλους και ένα σοβαρό ναυτικό μουσείο. Θέλουμε
η Ιδρούσα να αποτελέσει τη μεγάλη τουριστική αναφορά του νησιού, με τις εξαιρετικές παραλίες της, τα σημαντικά ξενοδοχεία, τα γραφικά ορεινά χωριά και το μοναδικό τουριστικό κέντρο του Μπατσιού. Στους στόχους μας είναι και η συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για την ολοκλήρωση των ανασκαφών της Παλιόπολης, ένα έργο που θα προσελκύσει μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον για το νησί, μαζί με το μουσείο που θα πρέπει να επεκταθεί για να συμπεριλάβει τον αρχαιολογικό πλούτο της περιοχής. Θέλουμε το Κόρθι να βρει το δικό του αναπτυξιακό ρυθμό μέσα από τον αγροτουρισμό και την ίδρυση μεγάλων τουριστικών μονάδων. Σε συνεργασία με το Μουστάκιο Κληροδότημα, να δημιουργήσουμε ένα διεθνές πανεπιστημιακό σεμινάριο στον τύπο ενός διεθνούς πανεπιστημίου μέσα από συνεργασίες με ξένα ιδρύματα. Θυμηθείτε όμως κάτι. Στον 21ο αιώνα, αποδοτική είναι μία επένδυση μόνο εάν σέβεται το περιβάλλον και λαμβάνει υπόψη την τεχνολογία. Για να αναπτύξουμε τουρισμό και οικονομία, εμείς ξέρουμε ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε σωστά και οργανωμένα τις υποδομές και τις υπηρεσίες σε όλο το νησί. Δίνουμε προτεραιότητα στην καθαριότητα, στους δρόμους, στα λιμάνια, στην άμεση δημιουργία ενός σύγχρονου, σωστού χώρου απορριμμάτων για όλο το νησί, στα δίκτυα ίδρευσης, στο βιολογικό καθαρισμό. Είμαστε έτοιμοι να λάβουμε αποφάσεις για τις επεκτάσεις των πολεοδομικών σχεδίων, ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν οι πόλεις και τα χωριά μας. Στρέφουμε το ενδιαφέρον μας στη βελτίωση των συγκοινωνιών εσωτερικά στο νησί μας και των θαλάσσιων συνδέσεων. Ενθαρρύνουμε την πρόληψη και διαχειριζόμαστε έγκαιρα και αποτελεσματικά με στρατηγικά πλάνα κινδύνους από φυσικές ή άλλες αιτίες, όπως πυρκαγιές και ρήπανση του θαλάσσιου χώρου. Θέτουμε ψηλά στην ατζέντα μας την κατασκευή δρόμων πυροπροστασίας. Εστιάζουμε στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η άνδρος των ανέμων και του ήλιου χρειάζεται αιωλικά πάρκα και φωτοβολταϊκά συστήματα, σωστά όμως, επαναλαμβάνω, σωστά όμως, αξιολογημένα και χωροθετημένα, ώστε να μπει το νησί στον ενεργειακό χάρτη της χώρας. Οι επενδύσεις αυτού του τύπου μπορούν να δώσουν μια μεγάλη δυναμική στο νησί, προσφέροντας μεγάλες οικονομικές δυνατότητες. Αν όμως τεχνολογία είναι σημαντικό κομμάτι για τα νέα πράγματα, εξίσου σημαντικά είναι και η έρευνα και η κατάρτιση. Έχουν ξεκινήσει εδώ και χρόνια προσπάθειες κατασκευής κτηρίων για τη λειτουργία πανεπιστημιακών τμήματων στο νησί. Όμως δεν φτάνει μόνο αυτό. Εμείς σκοπεύουμε να έρθουμε σε επικοινωνία με ελληνικά πανεπιστήμια και ιδρύματα του εξωτερικού και να εξετάσουμε μορφές συνεργασίας σε τομείς όπως η ναυτιλία και το περιβάλλον. Θέλουμε να φέρουμε το νησί στο κέντρο του εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος. Δυνατότητες υπάρχουν, ιδέες υπάρχουν. Εμείς αισθανόμαστε πως βρήκαμε ανθρώπους και τους αξιοποιούμε για να πάει η άνδρος μπροστά. Φίλες και φίλοι, είμαι γιατρός και φίλος του αθλητισμού. Σας μίλησα πριν για δύο ειδικούς στόχους, στον τομέα της υγείας και στον τομέα του αθλητισμού. Ως γιατρός μιλώ μαζί σας καθημερινά και βλέπω καθημερινά τις δικές σας ανάγκες, αλλά και τις ανάγκες του κέντρου υγείας. Από το βήμα που τώρα βρίσκομαι ως γιατρός και ως άνθρωπος, σας εγγυώμαι ότι προσωπικό μου στοίχημα είναι μαζί με τους συνεργάτες μου να αναπτύξουμε και αναβαθμίσουμε το υπάρχον κέντρο υγείας. Το κτίριο, τον εξοπλισμό, το ανθρώπινο δυναμικό. Να μετατρέψουμε το υπάρχον κέντρο σε μικρό νοσοκομείο, δημιουργώντας εσύ τέλους και τη μονάδα νεφρού που τόσο έχουν ανάγκη πολλοί συμπατριώτες μας. Όμως θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Ως άνθρωπος που αγαπώ τον αθλητισμό και ως πατέρας, έχω θέσει ψηλά τον πύχη για την νεολαία μας. Μέσα από την πολύπλευρη ανάπτυξη, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας για να μείνουν εδώ οι νέοι μας, στην Άνδρο. Να αξιοποιήσουμε το τομέα του αθλητισμού και την κληρονομιά του σύγχρονου και μοναδικού σταδίου μας. Να δημιουργήσουμε ένα νέο κλειστό αθλητικό κέντρο όπου θα μπορούν τα παιδιά μας και όχι μόνο να αθλούνται το χειμώνα αλλά και νέες εστίες άθλησης σε όλο το νησί.
να αξιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο τους τρεις ναυτικούς ομίλους της χώρας, του Μπατσιού και του Κορθίου. Να ενώσουμε όπου μπορούμε τις ομάδες μας, ώστε να αποκτήσουμε μεγαλύτερη ισχύ και ανταγωνιστικότητα. Γιατί ο αθλητισμός, εκτός του ότι κτίζει γερά κορμιά, διαμορφώνει και σωστούς χαρακτήρες, καλλιεργώντας το πνεύμα. Κάτι που έχει ανάγκη η νεολαία μας, ιδιαίτερα στις δύσκολες συνθήκες που ζούμε σήμερα. Οι δράσεις που προτείνουμε απαιτούν και αλλαγή στην νοοτροπία λειτουργίας του Δήμου. Η νέα Δημοτική Αρχή που εμείς εκφράζουμε δίνει βάρος στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Δίνει βάρος στην ανάπτυξη των τεχνολογιών για την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών. Μην έχετε αμφιβολία. Εμείς ανοίγουμε νέους ορίζοντες στο ρόλο που θα παίξει πλέον ο Δήμος Άνδρου για μια Δημοτική Αρχή κοντά στον πολίτη. Χρειάζεται δράση για να βγούμε από τη στασιμότητα που έχει παγιωθεί μέχρι σήμερα λανθασμένα ως πραγματικότητα. Χρειάζονται νέοι άνθρωποι που συμμερίζονται τις ανησυχίες και την αγωνία όλων μας για το μέλλον. Χρειάζονται νέες αντιλήψεις που θεωρούν τη Δημοτική Αρχή ως υπηρεσία προς τους ανδριώτες και όχι ως ευκαιρία να εξυπηρετηθούν σκοπιμότητες. Ο συνδυασμός Άνδρος Νέοι Ορίζοντες, ο Κυριάκος Ορμάς, εγώ και οι συνεργάτες μας εγγυόμαστε ότι τα έχουμε όλα αυτά και τα προσφέρουμε με στόχο ένα καλύτερο μέλλον για το νησί μας. Χρειαζόμαστε τη δυνατότητα να αποφασίζουμε για τα πιστεύω μας, να προγραμματίζουμε και να υλοποιούμε τις αρχές μας για όλα τα ζητήματα που μας αφορούν. Την πρόνοια, την υγεία, την οικονομική ανάπτυξη, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και ιδιαίτερα τις υποδομές. Αυτή τη δυνατότητα μας τη δίνετε μόνο εσείς. Εσείς που συνταυτίζεστε με τις αξίες μας, που βλέπετε την ειλικρίνεια στα λόγια μας, γιατί πιστεύετε σε μας. Εσείς και εμείς χαράζουμε τους δρόμους προς την ανασυγκρότηση της Άνδρου. Όλοι μαζί, ενωμένοι, μαχόμαστε για την προκοπή και το μέλλον του νησιού μας. Και οι εκλογές του Νοέμβρη θα επιβεβαιώσουν αυτή την κοινή μας πορεία. Σας ευχαριστώ πολύ.